κύριε Καραγιάννη, δικηγόρος. Κύριε Καραγιάννη, ολοκληρώθηκε. Τι έγινε. Όσον αφορά τη μεσογειακή κράτηση, όχι αποφασιστική μεσογειακή κράτηση, αυτό το αναμέναμε λίγο πολύ από την πλευρά μας. Το θέμα είναι ότι δόθηκε μια σειρά από στοιχεία τα οποία αναδεικνύουν για την πορεία της υπόθεσης ότι ούτε η πτώση κατ' επέκταση και η υπάρχουσα σωματική βλάβη προήλθε αιτιακά από το χτύπημα του δικού μας εντολέως και μια σειρά επίσης στοιχεία που αποδεικνύουν ότι εκείνη τη στιγμή ο εντολέας μας έδωσε τις πρώτες βοήθειες επί 10 λεπτά ολόκληρα, διασφάλισε ότι το θύμα σηκώθηκε και εκείνη τη στιγμή φαινόταν τουλάχιστον ότι ήταν καλά και μετά εγκατέλειψε. Αυτά δεν υπήρχαν εξ αρχής, αυτά δεν είχαν γίνει γνωστά, σήμερα νομίζω έγιναν πασιφανή και θα επηρεάσουν ιδιαίτερως την υπόθεση που ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η δικαστική διερεύνηση μέχρι το κρατήριο. Δηλαδή ο δεύτερος διάφορος που προκάλεσε το σημαντικό. Εγώ δεν είμαι οδηγός κατηγορίας. Πάντως, δεδομένο είναι ότι ο εντολέας μας δεν προκάλεσε το χτύπημα από το οποίο έπεσε το θύμα και από το οποίο τελικά έπαθε το αίματο. Ρωτήθηκε για το δεύτερο. Αυτά είναι διαδικαστικά εσωτερικά τα οποία θα επιτρέψετε να μην κατηστήσει το δημοσιογράφο. Κάτι για την οικογένεια, κάτι για το παλικάρι που βρίσκομαι ανέφερε στον ακτή. Επίσης, ό,τι κίνηση γίνει από πλευρά της οικογένειας του εντολέως μου και της συζύγου του, σίγουρα δεν πρόκειται ποτέ να αναφερθούμε δημόσια σε αυτά. Γιατί αν αναφερθούμε δημόσια δεν θα είναι πραγματικά.